Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο κύριος Ηλίας και σήμερα θα κάνουμε μαζί παραγωγή του λόγου και θα δούμε ένα καινούριο κομμάτι των κειμενικών ειδών. Να θυμηθούμε λίγο όλα τα είδη, τα οποία είναι η περιγραφή, η αφήγηση και η επιχειρηματολογία. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ σημαντικό είδο, το οποίο είναι η αφήγηση ή αλλιώ ο αφηγηματικό λόγο. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, το ζούμε κάθε μέρα, το έχετε ζήσει και έχετε δει κι εσεί από μικρή ηλικία. Πώ, μέσα από εκατοντάδε πράγματα, μέσα από ένα παραμύθι, μέσα από μια ταινία που είδατε, μέσα από την αφήγηση ενό φίλου σα για το πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο, μέσα από δεκάδε πράγματα τα οποία γίνονται καθημερινά και σα αφορούν. Η αφήγηση, μάλιστα θεωρείται και από του ειδικού, από ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, γλωσσολόγου, ω ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου λόγου που θέλει να περάσει όχι μόνο απλέ πληροφορίε, αλλά θέλει να περάσει συναισθήματα, βιώματα, δράσει και φέρνει πιο κοντά τον ένα με τον άλλον. Άλλωστε, τα βιβλία, τα παραμύθια επιτελούν πολύ σημαντικού ρόλου σε όλα τα κομμάτια του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και από τα αρχαία χρόνια. Με μία αφήγηση προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μα τον άλλον και να του πούμε μία ιστορία η οποία θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό σε σχέση με τον γραπτό λόγο, γιατί πάντα στον γραπτό λόγο πρέπει να θεωρούμε ότι το γραπτό μα θα διαβαστεί. Άρα πρέπει να εγκλωβίσει τον αναγνώστη σε μία διαδικασία που δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με την αφήγηση και θα σα πω με δύο-τρία παραδείγματα πόσο μεγάλη σημασία έχει. Ε, να έχουμε μία σειρά συγκεκριμένη, δηλαδή να λέμε τα γεγονότα με βάση το χρόνο, ενώ για παράδειγμα στην περιγραφή δεν χρειάζεται, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο χρόνο, μπορεί να έχουν άλλη σημασία πράγματα στη σειρά, όπω το πιο σημαντικό, στο λιγότερο σημαντικό ή ανάποδα, μια κλιμάκωση τέλο πάντων. Εδώ στην αφήγηση έχει σημασία πάρα πολύ και ο χρόνο και θα το δούμε και παρακάτω. Έχει επίση μεγάλη σημασία ποιοι συμμετείχαν, ποια ήταν τα πρόσωπα, γιατί αυτού αφορά όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η δράση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πότε έγινε αυτό, πόση διάρκεια είχε. Και ίσως τη μεγαλύτερη σημασία από όλα έχει η ίδια ιστορία. Πρέπει να είναι μια ιστορία η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον. Παράδειγμα, ας φανταστούμε μια κοκκινοσκουφίτσα η οποία ξεκινάει από το σπίτι της, πηγαίνει στη γιαγιά της, φτάνει τη γιαγιά της, της το φαΐ και γυρνάει πίσω. Θα έχει ενδιαφέρον. Ας φανταστούμε μια σταχτοπούτα η οποία είναι στο σπίτι, δέχεται μπούλινγκ από τις αδερφές της, παραμένει εκεί πέρα και κάνει τις δουλειές. Και το βράδυ πηγαίνει για ύπνο. Θα έχει ενδιαφέρον. Όχι. Ας φανταστούμε τα πάντα στην καθημερινότητα. Τον Πόβου να πηγαίνει στον τραβαγανό κάβουρα, να ψήνει μερικά καβουροπάτι και να γεννάει στο σπίτι του να κοιμάται. Και επίση μπορούμε να φανταστούμε και τον Πινόκιο να μην μεταμορφώνεται σε πραγματικό αγόρι, ούτε να μεγαλώνει η μύτη του, αλλά να μένει μια μαριονέτα για όλη του τη ζωή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για να έχει μια ιστορία ενδιαφέρον πρέπει κάτι να γίνει. Αν το δούμε πιο Επιστημονικά, λέει η επιστήμη ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση η οποία ανατρέπεται και μέσα οι ήρωε από κάποιε δυσκολίε πρέπει να φέρνουν την ισορροπία. Αυτό, αν το παρατηρήσετε, το βλέπουμε συνέχεια. Το βλέπουμε σε βιβλία, το βλέπουμε σε ταινίε, το βλέπουμε σε παραμύθια, το βλέπουμε σε ιστορίε. Γιατί όχι λοιπόν να μην το κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώ στο δικό μα το γραπτό που έχει να κάνει με την αφήγηση. Να βρούμε δηλαδή μια ιστορία, ακόμα και πάρα πολύ απλή, η οποία θα έχει μια κορύφωση, θα έχει τη λύση τη και στο τέλο θα έχει και τα συμπεράσματα, τα συναισθήματα. Τέλο πάντων, ένα ωραίο τέλο. Λοιπόν, να δούμε λίγο στι διαφάνειε για την φύγει χοντρικά τι σημαίνει. Στην ουσία είναι όταν λέμε παιδιά μια ιστορία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, όπω είπαμε, να δούμε ποιοι συμμετείχαν, πού έγινε, πότε έγινε, τι έγινε και τι νιώσαμε γι' αυτό. Και όλα αυτά θα γίνουν μια συγκεκριμένη σειρά. Γιατί αν αλλάξει σειρά, υπάρχει ο κίνδυνο να χαλάσει όλη η ιστορία. Φανταστείτε λοιπόν μια ιστορία όπου μαθαίνουμε για τον πρωταγωνιστή στο τέλος. Ή φανταστείτε ότι μαθαίνουμε πότε έγινε αυτό στα μέσα της ταινία. Ε, φανταστείτε πολλά πράγματα. Ε, σταμάτησα λίγο γιατί υπάρχουν, η για αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και ιστορίες που ξεκινάνε από τη μέση ή από το τέλος, όπως για παράδειγμα η Λιάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι για άλλη συζήτηση και άλλο μάθημα. Ε, άρα, λοιπόν, πρέπει για αλλη συζητηση και αλλο μαθημα αρα λοιπον πρεπει αυτα να μπουν σε μία σωστή ε, σειρά αφηγήσει και αφηγηματικό λόγο μπορεί να υπάρξει σε πάρα πολλέ παραλλαγέ, όπω είπαμε, και πολύ απλέ για τα παιδιά του Δημοτικού. Μπορεί να υπάρξει από το πιο απλό, όπω πέρασα το Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι μια μέρα στο σχολείο, μπορεί να είναι μια βόλτα στο πάρκο, μπορεί να είναι μια επίσκεψη στο μουσείο, ένα απόγευμα στον κινηματογράφο, ένα πάρτι γενεθλίων, ένα ταξίδι σε ένα νησί, ένα φανταστικό ταξίδι μπορεί να είναι, έτσι. Ένα φανταστικό ταξίδι στο διάστημα, αυτό είναι και από τα αγαπημένα μου ήδη, η φαντασία, μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω στα παιδιά, ή ακόμα και το πιο απλό απ' όλα, μια ημέρα στο σπίτι. Από αυτά έχουμε πάρα πολλέ ιδέε και μπορούμε να τα βάλουμε μέσα από πράγματα τα οποία περάσαμε εμεί οι ίδιοι και είναι πραγματικότητα, ή μπορούμε να βάλουμε και φαντασία. Πολλέ φορέ ε, τα παιδιά με ρωτάνε, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και η απάντηση είναι εξή. Αλλά μην το λέμε παρά έξω, μόνο το στη τηλεόραση. Όχι. Υπάρχουν διάφορε ιστορίε οι οποίε μπορεί να είναι από απόλυτα αληθινέ μέχρι απόλυτα φανταστικέ, ψεύτικε εντελώ. Για παράδειγμα, μπορούμε να ακούσουμε τι ιστορίε ενό πολύ γνωστού Έλληνα, πάρα πολύ γνωστού, που τον έχουμε και πρότυπο, του Μακρυγιάννη. Ήταν ένα άνθρωπο, ο οποίο σε μεγάλη ηλικία έμαθε γράμματα για να μπορέσει να εκφραστεί, να πει ακριβώ αυτέ τι πολύ ωραίε ιστορίε που έχει. Ήταν μάλιστα τόσο ειλικρινή, δηλαδή τόσο κοντά στην αλήθεια που η έκφραση του Μακρυγιάννη έγινε παρμιώδη. Ο Μακρυγιάννη έγινε σχεδόν συνώνυμο του ανθρώπου του ειλικρινού και του αγαθού, που είχε αγαθά κίνητρα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφεί που γράψανε αριστούργήματα και λέγανε μισή αλήθεια, αλλά ήδη είχαν ζήσει τρομερέ ιστορικέ περιόδου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε τα ματωμένα χώματα τη Βιδό Σωτηρίου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έζησε τη μικρασιατική, μικρασιατική καταστροφή σχεδόν 100 χρόνια πριν από εμά. Όμω δεν έγραψε το βιβλίο και ήταν μέσα η ίδια ω ηρωίδα, αλλά ένα άλλο, ένα άντρα ο Μανώλη, και σα συστήνω να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, είναι εξαιρετικό. Και μπορούμε να πάμε στο άλλο άκρο, που δεν λέμε καθόλου την αλήθεια, είναι όλα φανταστικά, όπω για παράδειγμα στον Άρχο των Θηλυδιών, του Τόλκιν, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου έργα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο, ο οποίο δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα. Είναι όλα πλασμένα στο κεφάλι του Τόλκιν, δηλαδή στο κεφάλι του συγγραφέα. Ε, το ίδιο μπορεί να γίνει και με εμά. Μπορεί να κάνουμε μια αληθινή ιστορία, η οποία είναι τελείω αληθινή, και όντω είχε γίνει ένα συμβάν το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορία η οποία ε, έχει και λίγο κάποια ψέματα. Έτσι. Μπορούμε να τα φουσκώσουμε, μπορούμε να τα αλλάξουμε, μπορούμε να το κάνουμε πιο χιουμοριστικό, μπορούμε να το κάνουμε πιο τρομακτικό, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μπορούμε να φτιάξουμε και ιστορίε, όπω εδώ είπαμε, ένα ταξίδι στο διάστημα, ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο είναι τελείω φανταστικό και είναι με βάση τα δικά μα ε, σχέδια στη φαντασία και στην αφήγηση, όπως και στα άλλα είδη του λόγου, όταν γράφουμε αναλαμβάνουμε κάποιους ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί βασικοί είναι δύο. Ο ρόλος του συγγραφέα και ο ρόλος του γραμματέα. Ο ρόλος του συγγραφέα είναι να βάζει το στόχο, δηλαδή τι σκοπό έχω να κάνω με αυτό το κείμενο, Έχω σκοπό να το διαβάσει ο άλλο, έχω σκοπό να το δημοσιεύσω, έχω σκοπό να κάνω τον άλλο να διασκεδάσει. Και ο αφηγηματικό λόγο είναι κατεξοχήν ένα από του σκοπού του, να διασκεδάσει τον άλλο, γι' αυτό υπάρχει και η λογοτεχνία. Ο συγγραφέα επίση σκέφτεται ιδέε, βελτιώνει το κείμενο, βάζει σε σειρά αυτέ τι ιδέε και ελέγχει τι έγραψε. Αντίστοιχα, ο γραμματέα πρέπει να γράψει αυτέ τι ιδέε που σκέφτηκε ο συγγραφέα, πρέπει να προσέξει τη γραμματική, πρέπει να προσέξει την ορθογραφία, πρέπει να προσέξει τόνου και τελείε, τα σημεία στήξη γενικά, πρέπει να προσέξει τα γράμματά του για να παραδώσει ένα γραπτό, ένα καθαρό γραπτό και ευανάγνωστο. Αυτή είναι η ρόλη που κι εσείς θα αναλάβετε όταν γράψετε μία έκθεση. Στη συνέχεια πάλι η έκθεση πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα. Πριν γράψω όσο γράφω αφού γράψω. Πριν γράψουμε λοιπόν πρέπει να τακτοποιήσουμε το χώρο μας, να επιλέξουμε τα υλικά μας, να επιλέξουμε τα εργαλεία μας. Τα εργαλεία μπορεί να είναι ένας υπολογιστής, μπορεί να είναι μία εγκυκλοπαίδεια, μπορεί να είναι λεξικό, Μπορούμε να μπούμε στο διαδίκτυο και να βρούμε πάρα πολύ χρήσιμε πληροφορίε για αυτό που θέλουμε ή για την ιδέα μα, ή μπορούμε να διαβάσουμε αντίστοιχε αφηγηματικέ ιστορίε και να δούμε τι έγραψαν οι άλλοι και από εκεί να κλέψουμε. Να κλέψουμε στην τέχνη δεν είναι κακό, να ξέρετε. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνε ήταν αυτοί που έκλεψαν, αλλά του πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, άρα αστείευομαι, αλλά χοντρικά το να παίρνει ιδέε από άλλου είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό. Ε, πρέπει να διαβάσουμε το θέμα μα προσεκτικά. Να δούμε τι μα ζητάει και εμεί πώ πρέπει να τα Πρέπει να βάλουμε το στόχο μα, είπαμε που απευθυνόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό και πρέπει να σκεφτούμε και τι ιδέε μα. Αφού τι σκεφτούμε, είναι πάρα πολύ καλό πριν ξεκινήσουμε να τι γράψουμε κάπου πρόχειρα. Μπορεί να έχουμε κάποιο σχεδιάγραμμα ή μπορεί να μα έχουν δώσει κάποιο σχεδιάγραμμα για να ξεκινήσουμε. Όσο γράφουμε τώρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ξαναδιαβάσουμε τι γράψαμε. Πρέπει να σκεφτούμε τι γράψαμε πριν για να συνδέσουμε καλύτερα αυτά που θα γράψουμε προηγουμένω. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα γράψουμε μετά για να μην ξαναγράφουμε τα ίδια και κουράζουμε τον αναγνώστη μας. Πρέπει να προσέχουμε τα γράμματά μας να είναι καθαρά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας. Είναι καλό να χρησιμοποιείς και να εμπλουτίζεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ωραίες λέξεις, το λεξιλόγιό μας. Και πρέπει πάλι να προσέξουμε τα σημεία στήξη μας. Αφού γράψουμε, διαβάζουμε πάλι όλο το γραπτό μας, για να δούμε τι, ποιο είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Σκεφτόμαστε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Σκεφτόμαστε αν θέλουμε να βάλουμε κάτι. Ελέγχουμε για ορθογραφικά λάθη. Ελέγχουμε για σημεία στήξη σβήνουμε τις μουτζούρες και ό,τι άλλο μπορεί να χαλάει το γραπτό μας και το αποθηκεύουμε. Αφού γράψω λοιπόν, διαβάζω ξανά όλο το γραπτό μου, σκέφτομαι αν θέλω να αλλάξω κάτι, σκέφτομαι αν θέλω να προσθέσω κάτι, ελέγχω για τα ορθογραφικά μου, ελέγχω για τόνους και τελείες, σβήνω τις μουτζούρες μου για να παραδώσω ένα καθαρό γραπτό και αποθηκεύω το γραπτό μου. Η αποθήκευση του γραπτού μπορεί να γίνει με διαφορετικού τρόπου όπω θέλει ο καθένα. Μπορεί να το έχει στο τετράδιό του, μπορεί να το έχει σε ένα τοσχέ, Μπορεί να το έχει σε ένα φάκελο ή μπορεί να το έχει ακόμα και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αν γράφει μέσα από κομπιούτερ. Ας πάμε να κάνουμε μία αφήγηση μία μέρα στο μουσείο. Μία ημέρα πριν από μία εβδομάδα. η κυρία μας είπε ότι θα πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άρα, με μία σχετικά γρήγορη δήλωση, με μία πρόταση, έχω δηλώσει περίπου το πότε, Άρα, ο αναγνώστης μου μπορεί να προσδιορίσει πού παίζεται όλη αυτή η ιστορία. Έχω προσδιορίσει ποιοι θα είμαστε, γιατί εφόσον λέω κυρία, άρα εννοείται θα είναι και άλλα παιδιά, του προφανώ τάξη μου. Θα μπορούσα να διευκρινίσω αν θα είναι το μισό σχολείο, ολόκληρο το σχολείο, μια παρέα, δεν ξέρω τι άλλο. Και προσδιορίσα και τι θα είναι η ιστορία μου. Άρα, αυτό που να σκεφτώ είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία που θα πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης μπορούμε να εμπλουτίσουμε την παράγραφό μας και να πούμε, για παράδειγμα, ήμασταν ενθουσιασμένοι, ήμασταν χαρούμενοι, ήμασταν λυπημένοι και θα χάναμε ένα περίπατο. Χίλια δύο πράγματα ανάλογα, όντω τι τη νιώθηκε και τι σκέφτεται ο καθένα. Αφού γράψει και συμπληρώσει την παράγραφό του, την εισαγωγή του δηλαδή τον πρόλογο, και ξαναλέω είναι στο χέρι του καθενό που θέλει να το μεγαλώσει ή όχι, πάμε στο κυρίω θέμα. Στο κυρίω θέμα είπαμε ότι τώρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά, τη σειρά. Δηλαδή, εάν στα άλλα είδη του λόγου, όπω για παράδειγμα στην περιγραφή, πρέπει να προσέχουμε μία φορά, εδώ πρέπει να προσέχουμε πολλαπλάσια. Γιατί, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνο. Δηλαδή, όταν θέλω να περιγράψω την Ακρόπολη και ξεκινάω και λέω, το Μουσείο τη Ακρόπολη και ξεκινάω και λέω για το Μουσείο, δεν μπορώ να θυμηθώ ξαφνικά στα μέσα ε, της, του κυρίω θέματο ότι καθόμουν με τον Κώστα δίπλα ή με τη Μαρία στο λεωφορείο, αλλά πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Εδώ λοιπόν στην αφήγηση μα βοηθάει πάρα πολύ αν είχαμε κρατήσει ένα σχεδιάγραμμα. Ξεκινήσαμε από το σχολείο αργά, νωρί, συγκεκριμένη ώρα, άλλη ώρα, όπω θέλουμε. Ξεκινήσαμε το σχολείο και μπήκαμε στα πούλμαν, στα λεωφορεία, δεν ξέρω πού άλλο. Ξεκινήσαμε το σχολείο, μπήκαμε στα πούλμαν και στα λεωφορεία και εγώ κάθισα με τον Κώστα, τον Γιάννη, τη Μαρία, τη Δήμητρα, οποιον θέλω. αυτά όμως προσοχή είναι το πρώτο μας βήμα. το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι φτάσαμε. εδώ μεταξύ μπορούμε να πούμε ότι μέχρι να φτάσουμε έγινε κάτι στο πούλμα. μπορούμε και αυτό, δηλαδή να βάλουμε άλλο ένα γεγονός μέσα στην ευρύτερη αφήγησή μας. μπορούμε μετά αφού φτάσαμε στο μουσείο ε, να πούμε το πρώτο πράγμα μας έκανε εντύπωση. Άρα μπορούμε στην αφήγηση να κάνουμε και μία περιγραφή. Του εξωτερικού χώρου του μουσείου. Θα δείτε, και είναι πολύ ωραίο στο λόγο, ότι η αφήγηση, η αφήγηση μπορεί να περιέχει και περιγραφές. Λοιπόν, αφού μπούμε, βλέπετε ότι είμαι πάρα πολύ ψυχτικός με τα βήματα. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία να είναι ένα, δύο, τρία. Και αυτό πώ λέγεται στην έκθεση, λέγεται δομή. Άρα εδώ ξαναλέω και θα το πω πάρα πολλέ φορέ στην αφήγηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δομή του λόγου μου. Όταν μπήκαμε μέσα. Και μπορούμε να πούμε, τα πρώτα πράγματα μας έκαναν εντύπωση. Εάν κάποιος ξεκινήσει και επί τα πιο σημαντικά πράγματα, όπω για παράδειγμα είναι φυσικά στο Μουσείο τη Ακρόπολη καριάτιδες ή τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπάρχει ο εξή κίνδυνο. Όταν μπήκαμε μέσα, είδαμε τι καριάτιδες, οι οποίε ήταν πάρα πολύ όμορφε, και είδαμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ήταν εξαιρετική ομορφιά. Μπορεί να βάλει όσα επίθετα θέλει. Θα έχει κάνει όμω το τεράστιο σφάλμα το εξή: Ότι η έκθεσή του θα έχει τελειώσει στην ουσία μέσα σε τρει-τέσσερι γραμμέ. Άρα, σκοπό είναι να κρατάμε τον ε, αναγνώστη μας σε αγωνία. Καμιά φορά, αυτό ξέρετε μας θυμίζει, ξέρετε τι, τα thriller. Είστε μικροί ακόμα οι περισσότεροι, αλλά ξέρω πολλοί από εσά τα κρυφά που θέλουν να δουν κανένα thriller. Όπω λοιπόν σε ένα thriller, ο σκηνοθέτη μα κρατάει σε αγωνία, κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη δική μα αφήγηση. Αν τα πούμε όλα με τη μία, τότε υπάρχει ο κίνδυνο να τελειώσει νωρί η ταινία, να βαρεθεί ο αναγνώστη και να αφήσει την ανάγνωση στη μέση. Άρα λοιπόν, προσέχουμε και αφήνουμε την κορύφωση προ το τέλο. Άλλωστε, θα το δείτε και εσεί ό,τι ταινία βλέπετε, είτε είναι περιπέτεια, είτε κομμωδία. Το σημαντικό γεγονό γίνεται λίγο πριν το τέλο. Εκεί αποκαθίσταται η τάξη, σώζεται ο ήρωα, σώζει την κοπέλα, σώζει την κοινωνία, σώζει τον κόσμο και μετά είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό δεν γίνεται ούτε στη μέση, ούτε στην αρχή. Γίνεται προ το τέλο. Άρα, όπω και εμεί τώρα, πρέπει να πούμε μια διαδικασία τι κάναμε και σιγά σιγά να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Στη συνέχεια, μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε ένα-ένα τα σημαντικά μας γεγονότα, όπως για παράδειγμα, στο πρώτο όροφο, βρίσκονταν καριάτιδες. Και εκεί, παιδιά, όπως και προηγουμένως, μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη περιγραφή. Ή επίσης μπορούμε να εκφράσουμε και συναισθήματα. Την νιώσαμε όταν τα λέμε. Γιατί πραγματικά, όντως, αυτά τα γλυπτά είναι τα πιο γνωστά έργα τέχνης παγκοσμίω. Στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε κάτι ενδιάμεσο, όπως να πούμε τα υπόλοιπα γλυπτά, τους κούρους, και τις κόρες. Και πραγματικά οτιδήποτε άλλο μπορεί σε κάποιον να κάνει εντύπωση. Σε κάποιον μπορεί να κάνει εντύπωση οι φορείς. Σε κάποιον μπορεί να κάνουν εντύπωση ε, τα παιδικά παιχνίδια. Έχει πολύ ωραία στην Ακρόπολη. Παιδικά παιχνίδια, πώ παίζαν τα παιδιά στην Αρχαία Αθήνα. Σε κάποιον μπορεί να κάνει τίποτα εντύπωση και να του κάνει εντύπωση η θέα. Εμένα για παράδειγμα αρέσει πάρα πολύ η θέα που βλέπει τον Παρθενόνα. Αυτό είναι το ελεύθερο τη εκθέση. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και ο καθένα μπορεί να γράψει διαφορετικά. Σημασία έχει η σειρά και όπως έχουμε πει, να βάζουμε και ωραίες λέξεις, επίθετα, επιρήματα και να, γενικά να το πλουτίζουμε. Αφήνουμε αυτά τα καλύτερα για το τέλος. Στον τελευταίο όροφο, βρίσκονται τα... Εδώ αξίζει να τους βάλουμε ένα ωραίο επίθετο, έτσι είναι, όντως ξακουστά γλυπτά του Παρθενώνα. Κάτι πολύ ωραίο μπορούμε να κάνουμε εδώ, είναι μπορεί να ψάξουμε στο διαδίκτυο και να διαβάσουμε και πολύ σημαντικά κυκλοπαιδικά θέματα. Μπορούμε να διαβάσουμε, για παράδειγμα, για τα ετώματα του Παρθενώνα, τα οποία το ένα δείχνει, δεν θυμάμαι πιο δείχνει τι, αλλά εν πάση περιπτώσει το ένα δείχνει την πάλη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα ποιο θα κερδίσει την πόλη και το άλλο δείχνει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Μπορούμε να πούμε πράγματα για τις μετόπες που δείχνουν ε, τους άθλους του Θησαία, για παράδειγμα, ή μπορούμε να πούμε για την ξακουστή σωοφόρο του Παρθενώνα που δείχνει τα Παναθήνεα. Γενικά εδώ σε αυτή μας την κορύφωση ως προς το Μουσείο της Ακρόπολης, και ω προ τα γλυπτά του Παρθενώνα, με συγχωρείτε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και σε όσο μεγάλη έκταση θέλουμε. Και πάλι να κάνουμε μεγάλε περιγραφέ και φυσικά εδώ μπορούμε να πούμε και συναισθήματα. Γιατί σε μία αφήγηση, δεν μπορούμε να γράψουμε μόνο και δεν είναι ανάγκη να γράψουμε μόνο ό,τι βλέπουμε. Γιατί δυστυχώ αυτό που δεν βλέπουμε στον Παρθενώνα, τι είναι, είναι ότι βλέπουμε όλα τα γλυπτά. Άρα μπορούμε να κάνουμε και μια παρένθεση, να πούμε ότι δυστυχώ δεν βρίσκονται όλα. Υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι στο Βρετανικό Μουσείο και κάποια άλλα σε κάποιο άλλο μουσείο του κόσμου και δυστυχώ είναι ακόμα εκεί. Άρα θα μπορούσαμε να εκφράσουμε και το συνέστημα ότι νιώσαμε ταυτόχρονα και λύπη εκτό από θαυμασμό για να δούμε ολοκληρωμένο αυτό το μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Είπαμε λοιπόν την ιστορία μα και εξαντλήσαμε χοντρικά το μουσείο. Μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα που μα κάνανε εντύπωση, πήγαμε στην καφετέρια και κάναμε κάτι. Μπορούμε όμω να βάλουμε και ένα προσωπικό συμβάν. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο τη αφήγηση. Είναι κάτι το οποίο θα κάνει στην ουσία την έκθεση εντελώ δικιά σα. Αυτό το συμβάν μπορεί να είναι ένα αστείο συμβάν. Για παράδειγμα. Ε, μιλάγαμε όλη την ώρα και γελάγαμε και μας κάναν παρατήρηση. Ε, και κάποιος από εμάς έβαλε τα κλάματα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι όπω ε, όπως μπήκαμε ε, όλοι μέσα, παραλίγο ένας φίλος μας να ρίξει ένα άγαλμα. Ε, μπορούμε, για παράδειγμα, να το κάνουμε ακόμα πιο χιουμοριστικό, και τελείως ψεύτικο, ότι κάποιο έριξε ένα άγαλμα, αλλά ο τροματοφύλακα τάξη το πια τελευταία στιγμή. Και να είναι εντελώ ψεύτικο, αλλά και αρκετά αστείο. Τέλο πάντων, σα λέω κάποια παραδείγματα. Μπορεί κάποια να μην σα αρέσουν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Και να γράψετε ένα συμβάν, το οποίο είτε είναι αληθινό, είτε λίγο αληθινό, ε, είτε καθόλου αληθινό. Αλλά θα είναι πάντως δικό σας. Αυτό είναι το κυρίω θέμα μας, λοιπόν. Και αφού γράψουμε και αυτό, μπορούμε να γράψουμε ότι σιγά σιγά, και αφού τελείωσε η επίσκεψη, μπήκαμε στα Pullman και γυρίσαμε. Και στον επίλογό μας, να αρχίσουμε να βάζουμε λίγο τη δική μας προσωπική πινελιά για το τι είδαμε, τι νιώσαμε και τι πιστεύουμε εμείς. Άρα στον επίλογο μπορούμε να γράψουμε πολλά πράγματα για μας τους ίδιους. Μπορούμε να γράψουμε η εμπειρία μου αυτή ήταν μοναδική. Μπορούμε να γράψουμε η εμπειρία μου αυτή μου θύμισε άλλες εμπειρίες σε άλλα μουσεία που είχα πάει. Η εμπειρία μου αυτή μου θύμισε που πηγαίνω με του γονεί μου κάθε Κυριακή σε κάποια μουσεία. Η εμπειρία μου αυτή, χίλια δύο πράγματα, παιδιά, γιατί το λέει αυτή η έκφραση. Είναι δική σα εμπειρία. Δεν είναι του δασκάλου σα, δεν είναι τη δασκάλα σα, δεν είναι δικιά μου. Άρα λοιπόν το σωστό είναι εδώ να γράψετε όντω τη δική σα εμπειρία. Μπορείτε να γράψετε. Ένιωσα. Νιώσατε θαυμασμό. Νιώσατε λύπη. Νιώσατε θυμό. Όπω είπαμε, που λείπουν τα γάλματα, τα γλυκά. Μπορείτε να νιώσετε τέλο πάντων ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό και να εξηγήσετε γιατί με βάση ίσω και παλιότερε εμπειρίες. Και τέλο, μπορείτε να κλείσετε με ένα συμπέρασμα ή μια ευχή. Μπορείτε να πείτε, για παράδειγμα, ένιωσα υπερηφάνεια. Για το επίπεδο πολιτισμού που έφτιαχναν οι αρχαίοι οι Αθηναίοι, ή μπορείτε να κάνετε μια ευχή. Θα ήθελα πάρα πολύ, μετά από λίγο καιρό, να ξαναπάω με του φίλου μου, μια άλλη παρέα, με του γονεί μου. Μπορείτε να γράψετε πάλι πραγματικά ό,τι πιστεύετε. Μπορείτε να συγκρίνετε με άλλα μουσεία, μπορείτε να πείτε ακόμα και αρνητικά πράγματα. Είναι πραγματικά δικαίωμά σα. Αυτό που ζητάει ο αφηγηματικό λόγο είναι να πείτε τη δική σα ιστορία με τα δικά σα λόγια και με το δικό σα μάτι, τη δική σα ματιά. Αφού τελειώσουμε λοιπόν πάλι. Την ωραία μα αφήγηση, έχουμε γράψει, θυμίζω, τον πρόλογο μα, το κυρίω θέμα και τον επίλογο. Έχουμε ολοκληρώσει την έκθεσή μα. Είναι έτσι, Όχι. Θα δούμε και είπαμε προηγουμένω ότι η διαδικασία έχει και άλλα βήματα πριν τελειώσουμε. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε και ένα φυλάδιο αξιολόγηση για να δούμε πώ γράψαμε εμεί την έκθεσή μα. Χωρί να χρειάζεται απαραίτητα ε, η γνώμη κάποιου άλλου, του δασκάλου ή του γονέα, οποιοδήποτε. Δεν ανάγκη να μα βαθμολογούν μόνο οι δάσκαλοι μα. Μπορούμε και εμεί οι ίδιοι να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του ποιο είναι το έργο μα, ποια είναι τα βήματα που κάναμε και αν τα κάναμε σωστά. Και ποιο είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Ένα φυλάδιο, για παράδειγμα, όπω βλέπουμε στο, PowerPoint αυτό, ένα φυλάδιο αξιολόγηση παραγωγή από του λόγου, περιλαμβάνει και πράγματα που μπορούμε άνετα να πούμε εμεί τη γνώμη μα ή να τα μετρήσουμε εμεί οι να τα δούμε εμεί ήδη. Όπω για παράδειγμα τον αριθμό λέξεων. Όπω για παράδειγμα τον αριθμό παραγράφων, τον αριθμό προτάσεων, τον αριθμό, τον αριθμό, ορθογραφικών λαθών που βρήκαμε, τον αριθμό λαθών στα σημεία στίξης, στους τόνους, στα κόμματα, στα θαυμαστικά και σε όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να σχολιάσουμε πώς τα πήγαμε ως προς το περιεχόμενο. Αν ήταν πλούσιο το γραπτό μας, αν ήταν φτωχό, αν βάλαμε όλα όσα θέλαμε να πούμε, αν οι ιδέες μας ήταν αρκετέ. Μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας για το λεξιλόγιό μας. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσαμε πολλά επίθετα, πολλά επιρήματα, πολλές διαφορετικές λέξεις, πολλές σύνθετες λέξεις, Μπορούμε να κάνουμε σχόλια για τη δομή και τη σειρά που τα χρησιμοποιήσαμε αυτά. Δηλαδή, είδαμε και μάλιστα είδαμε ότι στην αφήγηση έχει τεράστια σημασία η σειρά που βάζουμε, τα γεγονότα και τις δράσεις. Εάν αλλάξει κάτι, μπορεί να γκρεμίσει όλη μας την έκθεση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, φυσικά, να πούμε και εμείς τη γνώμη μας για το γραπτό μας, αν μας άρεσε, αν όχι, αν το θεωρήσαμε ένα από τα καλά μας γραπτά ή ένα γραπτό το οποίο θα ήθελε βελτίωση. Τέλος, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα ερωτηματολόγιο για τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε πάνω στην παραγωγή του λόγου. Να δούμε αν ακολουθήσαμε τα σωστά βήματα πριν γράψουμε, δηλαδή αν καθαρίσαμε το χώρο μα, το γραφείο ή το θρανείο μα, εάν διαλέξαμε τα μολύβια μα, τι γόμε και τι ξύστε μα, τα εργαλεία μα δηλαδή, τα υλικά μα μάλλον πιο σωστά, εάν ήταν η καθαρή η κόλλα μα και το τράδιό μα, εάν είτε χάμε κοντά μα τον υπολογιστή μα, τα λεξικά μα και τα βιβλία μα για να διορθώσουμε να εμπλουτίσουμε ό,τι θέλαμε, εάν διαβάσαμε προσεκτικά το θέμα και τι μα ζήταγε, εάν βάλαμε το στόχο Βελτίωση, τι να προσέξουμε κάθε φορά που κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εάν διαβάσαμε το σχεδιάγραμμα, φτιάξαμε δικό μα και τέλο αν γράψαμε ιδέε πρόχειρα πριν ξεκινήσαμε. Πολύ σημαντικό επίση για τι αφηγηματικέ εκθέσει. Μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάναμε όσο γράφαμε. Όσο γράφαμε, ξαναδιαβάζαμε συνέχεια τι γράφαμε για να κολλήσουμε για παράδειγμα ε, τη μία δράση με την άλλη, τη μία ενέργεια με την άλλη. Σκεφτόμασταν τι γράψαμε πριν και τι θα γράψουμε μετά. Προσέξαμε τα γράμματά μα Προσέξαμε τα περιθώρια και τα κενά. Προσέξαμε την ορθογραφία μα. Χρησιμοποιήσαμε τον υπολογιστή ή το λεξικό μα για να εμπλουτίσουμε και να διορθώσουμε. Χρησιμοποιήσαμε επίθετα, επιρήματα και συνδέσμους για να γίνει πιο δελεαστικό το γραπτό μα ω προ την έκφραση. Βάλαμε σημεία Τέλος, Τέλο, αφού γράψαμε. Διαβάσαμε όλο το γραπτό μα. Σκεφτήκαμε αν θέλαμε να σβήσουμε κάτι. Σκεφτήκαμε αν έχουμε να γράψουμε και κάτι άλλο, να προσθέσουμε. Βέβαια, στην αφήγηση οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να μπει κάπου ενδιάμεσα και είναι δύσκολο να διορθώσουμε. Άρα, γι' αυτό ένα καλό σχεδιάγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτήκαμε αν θέλουμε να προσθέσουμε μια ωραία λέξη. Μια λέξη μπορούμε να σβήσουμε κάτι, κάτι βάλουμε από πάνω, από δίπλα, παραδίπλα. Ξαναδιαβάσαμε και ορθογραφικά λάθη. Ελέγξαμε στο λεξικό ή στον υπολογιστή, μου, την... στην υπολογιστή μας την ορθογραφία. Ελέγξαμε για τόνους και σημεία στήξης. Σβήσαμε προσοχή τι μουτσούρε. Γενικά όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία και λιγότερο με το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι δικό σα. Είναι πολύ σημαντικό να γράφουμε και να φυγούμαστε ιστορίε. Ξαναλέω, το βλέπουμε παντού και πάντα, σε μια θεατρική παράσταση, σε μια ταινία, σε ένα παιδικό παραμύθι, σε ένα βιβλίο, ακόμα και σε ένα θλίρε που με το παράδειγμα. Όλα αυτά, παιδιά, είναι ιστορίε. Ο ανθρώπινο πολιτισμό είναι ιστορίε. Ακόμα και το κοτσομπολιό που κάναμε καμιά φορά είναι ιστορίε. Λέμε, ο ένα, μια ιστορία για κάποιον άλλον, μια ιστορία δικιά μα. Την αλλάζουμε, τη μεγεθύνουμε. Την υποτιμάμε, την υπερτιμάμε, πολλά πράγματα. Αλλά γενικά αυτό είναι το πολύ ωραίο του ανθρώπινου λόγου. Να μεταφέρει εμπειρίε και να μεταφέρει καταστάσει, δράσει και ενέργειε. Και να κινεί ο ένα το ενδιαφέρον του άλλου εμπλωτίζοντα τα βιώματά του. Έχουμε αυτό, το σημερινό μα μάθημα, να ήταν μία αφορμή, ένα έναυσμα για να ξεκινήσετε κι εσεί να γράφετε τι ιστορίε σα, να τι γράφετε προσεκτικά. Ξαναλέω, το περιεχόμενο θα το αποφασίσετε εσεί οι ίδιοι. Μην ακούτε του άλλου. Ακούτε ένα μπούσουλα Ω προ το θέμα και το τι θα γράψετε γενικά, αλλά γενικά τι προσωπικέ σα εμπειρίε και συναισθήματα είναι όλα δικά σα. Καλή συνέχεια.